Καλωσορίζουμε από την Αθήνα και το πόρταλ 902.gr τον Βαγγέλη Μαρούπα. Είναι μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και εκπαιδευτικός της ΣΑΜΟ. Καλημέρα, κύριε Μαρούπα. Καλημέρα, τι γίνεται, πώς πάτε? Από την Αθήνα. Ποια είναι η κατάσταση? Βρισκόσαστε στη ΣΑΜΟ. Περάσατε μια μεγάλη περιπέτεια. Πέρασαν οι κάτοικοι εκεί του νησιού και της ευρύτερης περιοχής βέβαια. Αλλά στη ΣΑΜΟ είχαμε το μεγαλύτερο χτύπημα από το σεισμό που έγινε την Παρασκευή. Κλιμάκια του ΚΚΕ έκαναν περιοδίες σε διάφορα χωριά. Μεταφέρεται μας την εικόνα που επικρατεί κάποιες ώρες μετά το σεισμό στο νησί. Εντάξει, ο σεισμός ήταν πάρα πολύ μεγάλος. Mm-hmm. Και οι μετασυσμοί οι οποίοι γίνονται, κάποιοι είναι ιδιαίτερα αισθητοί. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις δηλαδή για τα καλά. Εδώ, αντικειμενικά, αυτό που βαραίνει πάρα πολύ είναι ο χαμός των δύο παιδιών. Σωστά. Που ήταν χθες στην κηδεία τους. Αυτό βαραίνει πάρα πολύ όλη την ψυχολογία των ανθρώπων. Ακόμα και ανθρώποι δηλαδή που έχουν σημαντικές ζημιές στα σπίτια τους που δεν μπορούν να μπουν μέσα, από εκεί ξεκινάνε τη συζήτηση ότι τέλος πάντων όλα κάπως θα φτιαχτούν. Αυτό είναι το ζόρι. Αλλά από το θλιβερό ήταν βέβαια το χαμός των δύο παιδιών, τόσο άδικα και τόσο... Βέβαια. Αυτό αφήνει τη βαριά τη σκιά του. Από εκεί και πέρα η εικόνα όσο εξελίσσεται δείχνει ότι υπάρχει μια σημαντική έκταση στις ζημιές. Mm-hmm. Δηλαδή και το φως της ημέρας από την επόμενη μέρα του σεισμού, αλλά και όπως εξελίσσονται τα σεισμοί δείχνει ότι είναι πολλά και τα δημόσια κτίρια και τα σπίτια που έχουν σημαντικά προβλήματα, που υπάρχει ανάγκη σημαντικών επισκευαστικών εργασιών και σε κάποιες περιπτώσεις χρειάζεται και γκρέμισμα και ξαναχτίσεις πιθανά. Αναφέρθηκε ότι άντεξε γενικά το νησί της Σάμου στον σεισμό αυτό. Είναι έτσι? Είναι μια κουβέντα. Αν δεν υπήρχαν δηλαδή, τα παιδιά που είχαν χαθεί, θα το λέγαμε με μεγάλη άνεση. Mm-hmm. Σίγουρα φάνηκε ότι μια σειρά κτίρια τα οποία ήταν καινούργια, πιο σύγχρονα κατασκευασμένα, ότι σε ένα τόσο μεγάλο σεισμό, 6,7 Ρίχτερ, ότι αντέξανε. Υπάρχει και αυτή η εικόνα που είναι και αυτή αρκετά σημαντική και δείχνει, mm-hmm. αν το θέλετε, και τη δυνατότητα να υπάρχει πραγματική αντισεισμική θωράκιση. Δείχνει δηλαδή ότι δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο το οποίο όλα τα παίρνει, πώς το λένε, ο διάολος και δεν αφήνει τίποτα κάτω και είμαστε στη μοίρα μας. Δείχνει mm-hmm. ότι μπορεί η τεχνολογία που υπάρχει σήμερα, η γνώση που έχει συσσωρεύσει ο άνθρωπος, να αντιμετωπίσει τέτοια φαινόμενα. Για παράδειγμα, ας πούμε, μίλαγε ένας δημοτικός σύμβουλος από εμάς με τους μηχανικούς που κοιτάζαν λίγο τους γεωλογικούς χάρτες σε ένα χωριό στα Κοντακέικα. Ναι. Ένα σημαντικό κομμάτι των σπιτιών και του σχολείου έπαθε ζημιές. Mm-hmm. Κοιτάζοντας τους γεωλογικούς χάρτες, είδαν ότι κάτω-κάτω υπάρχει άργυρος. Τώρα και εγώ αυτά δεν τα ξέρω καλά. Mm-hmm. Αυτοί τι εκτιμάγανε? Ότι αν είχαν λύσει με γεωτρήσεις και πηγάδια να φεύγει κάποιο νερό, τότε αυτό ήταν πολύ πιο στέρεο και δεν θα είχαν αυτές τις ζημιές. Mm-hmm. Δηλαδή η γνώση του τι γίνεται και πώς υπάρχει ένα κράτος τέτοιο που να μεριμνά με κριτήριο τις ανάγκες να θωρακίσει αυτή την κατάσταση, ότι θα μπορούσε να υπάρχει αν ήταν αλλιώς η κατάσταση, ο οποίος κάνει κουμάντο και στην οικονομία. Αυτό στην οικονομία και στην εξουσία. Και σε όλη την Ελλάδα αναδεικνύεται, κύριε Μαρούπα, αυτό, ότι η αντισεισμική θωράκιση δεν είναι αυτή που πρέπει, παρότι η χώρα μας είναι σεισμική περιοχή, έχει δώσει σεισμούς και οι επιστήμονες συχνά πυκνά λένε ότι πρέπει να υπάρξει τέτοια ανάπτυξη αυτών των έργων. Βέβαια, είναι μεγάλη ανάγκη. Και όταν βλέπεις, ας πούμε, σε δύο κτίρια, το ένα απέναντι στο άλλο, το καινούριο, να μην έχει ούτε γρατζουνιά, όπως το λένε, στην πογιά, τίποτα. Ναι. Και το παλιό να είναι ακατάλληλο, καταλαβαίνεις ότι θα μπορούσε να το έχεις προλάβει. Να έχεις πρόβλημα. Είναι θέμα επιλογής. Είναι θέμα επιλογής, βέβαια. Mm-hmm. Και μιλάμε τώρα για σχολεία και για δημόσια κτίρια και για πράγματα που και το κράτος έχει το ίδιο άμεση ευθύνη στο πώς θα προχωρήσει. Και καταγράφεται πολλές φορές ότι η καταγραφή της αντισεισμικής θωράκισης σε τέτοια κτίρια μένει πολύ πίσω και σε άλλες περιοχές, όχι μόνο στην ΣΑΜΟ. Μας είπατε τώρα ότι υπάρχουν προβλήματα σε σπίτια και σχολεία. Η καταγραφή συνεχίζεται? Η καταγραφή συνεχίζεται. Εμείς τα κλιμάκια του κόμματος που έχουν εκεί σε πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του νησιού και συνεχίζουν να βγαίνουν, επίσης μας δίνουν μια εικόνα του τι υπάρχει και δεν υπάρχει. Mm-hmm. Είναι αρκετές οι ζημιές και σε δημόσια κτίρια και σε σπίτια, δηλαδή σε σχολεία, μετράμε και στο δημοτικό, μετράμε στα Κοντακέικα, μετράμε ζημιές στον Πλάτανο, στο Καρλόβα στην Πορφυριάδα, στο Επαγγελματικό Λύκειο στο Βαθύ. Είναι αρκετά τα σχολεία τα οποία έχουν ζητήματα και χρήζουν επισκευών τουλάχιστον στη χώρα, μεγάλες ζημιές στο δημοτικό σχολείο της χώρας.
μέσα, δηλαδή μπορεί να πάρει και χρόνια για να επισκευαστεί από ό,τι λέγανε μια πρώτη εκτίμηση. Μια σειρά επιχειρήσεις, μεγάλοι χώροι δουλειάς που μαζεύονται εργαζόμενοι. Μια σειρά άλλα κτίρια που ακούμε ότι έχουν προβλήματα, όπως το κτίριο της περιφέρειας εδώ πέρα, το οποίο είναι και σχετικά καινούριο και είναι και αυτό μια απορία, τι και πώς γίνεται, και πάρα πολλά σπίτια, ενώ υπάρχει και ένα μεγάλο πρόβλημα με παλιά κτίρια, τα οποία ήταν ούτως ή άλλως για γκρέμισμα και τώρα η κατάσταση είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Ναι. Συνδέεται αυτό και με το θάνατο των δύο παιδιών, τον τόσο άδικο. Δηλαδή υπάρχουν αρκετά κτίρια εγκαταλειμμένα, παρατημένα, τα οποία δεν παίρνει ευθύνη το κράτος να δώσει λύση. Λέτε ότι πρέπει να πάρει ευθύνη το κράτος για αυτά τα κτίρια που δεν είναι μόνο στη Σάμμο, είναι και σε άλλες περιοχές και πραγματικά είναι κίνδυνοι στην κυριολεξία με στην περίπτωση ενός σεισμού. Φυσικά. Και τώρα ακούμε διάφορες δικαιολογίες και ρεπορτάζ τηλεοράσεις που περιγράφουν και έναν, ας πούμε έτσι, δεδαλώδη τρόπο λειτουργίας για να καταδραστεί ναι. ένα τέτοιο ακίνητο και πώς μπλέκουν όλα αυτά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το κράτος αυτό έχει δείξει ότι όταν εξυπηρετεί τις ανάγκες του κεφαλαίου είναι πάρα πολύ γρήγορο και πάρα πολύ επιτελικό. Όταν εξυπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες, το βλέπεις μακριά, συμβαίνουν ως και κωμικοτραγικές καταστάσεις. Mm-hmm. Δηλαδή, και εδώ έχει έρθει ένα 130 να ξεφορτώσει σκηνές από την Κυριακή το μεσημέρι και μέχρι το Σάββατο μεσημέρι και μέχρι χτες παλεύαν να το ξεφορτώσουν γιατί δεν βρίσκανε κλάρκ. Αυτά μάλιστα. συμβαίνουν σε αυτό το κράτος, όταν έχει αυτόν τον προσανατολισμό. Εμείς τώρα... Το θέμα των εγκαταλελειμμένων κτηρίων, να μείνουμε λίγο σε αυτό. Έχει αναδειχθεί από τις δυνάμεις του κόμματος και στην τοπική και στην τοπική διοίκηση, έτσι δεν είναι? Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και στο Βαθύδικα, που είναι μεγάλο το πρόβλημα και που είχαμε και αυτό το ελεύθερο σου περιστατικό. Ναι. Και σε άλλες περιοχές που βλέπαμε, ξέρω εγώ, και κόσμος, εκλεγμένοι κομμουνιστές που ήταν παλιά σε κοινότητες, που ήταν και άλλη δομή της τοπικής διοίκησης, που λέγανε χαρτιά στίβες για πάρα πολλά κτίρια για να γκρεμιστούν και να έχει γκρεμιστεί ένα, δυο. Είναι από τα βασικά αιτήματα που μπαίνανε εδώ πέρα στο νησί και δυστυχώς έχετε στην επικαιρότητα με αυτόν τον οδυνηρό τρόπο. Με τον πιο τραγικό τρόπο. Και πρέπει αυτό το πράγμα να αντιμετωπιστεί, γιατί είναι και πολλά τα χαλάσματα τώρα γύρω-γύρω, mm-hmm. από τα οποία αναγκαστικά περνάς. Ναι. Δεν γίνεται να περάσει. Ναι. Δηλαδή, αν μένει να περάσει από ένα στενό που το οποίο πρέπει να περάσει από εκεί, πώς θα το κάνεις? Ναι, ναι. Και δεν είναι μόνο για τους κατοίκους πρόβλημα, αλλά και για τους τουρίστες, φαντάζομαι. Γιατί είναι ένας τουριστικός προορισμός και η Σάμος κάθε καλοκαίρι? Δηλαδή, δεν έχει να κάνει μόνο με τους κατοίκους, αλλά είναι ένα νησί που υποδέχεται πολύ κόσμο, θέλω να πω. Και το υποδέχεται καλοκαίρι. Υποδέχεται κόσμο και είναι ένα πρόβλημα για όλους μας, όπως για κάθε όλους. Κάνουμε. Mm-hmm. Τώρα, είχαμε μεγάλες ζημιές βέβαια, αλλά και νεκρούς, μεγάλο αριθμό νεκρών και στην γειτονική Τουρκία, κύριε Μαρούπα. Βέβαια, που δείχνει ότι οι λαοί πραγματικά έχουμε τα ίδια βάσανα και τις ίδιες αγωνίες και από τις δύο πλευρές του Αιγαίου, ότι πραγματικά δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα και ότι αυτά που μας βάζουν να χωριστούμε είναι τα συμφέροντα των μονοπωλίων, οι υπεριαλιστές που παίζουν ρόλο έτσι ώστε να μπλέκουμε σε πολύ επικίνδυνα παιχνίδια, σε κουβάρια αντιθέσεων πάρα πολύ οξυμένα, που φέρνουν μια μεγάλη ένταση στο Αιγαίο. Αλλά πρέπει να δούμε ότι εδώ πέρα, όπως και εδώ, έτσι και εκεί, ο κόσμος θρυνεί, είναι πεταμένος για τις ανάγκες του κεφαλαίου και από την εκεί πλευρά και από την από εδώ πλευρά, και δείχνει ότι ποιος είναι ο κοινός μας εχθρός. Και ότι δεν έχουμε ένας να βγάλουμε το μάτι τα λουνού, αλλά έχουμε και οι δύο να παλέψουμε ενάντια σε λύκους που μας πίνουν το αίμα και από τις δύο πλευρές του Αιγαίου. Και να κάνουμε κομμάτι στον τόπο μας. Και χωρίς προστασία από τις δύο κυβερνήσεις των λαών, έτσι δεν είναι? Παρατημένη, γιατί και εκεί πέρα το κεφάλαιο κάνει κομμάτι για τα μέτρα του. Δεν έχει πατρίδα το κεφάλαιο, ούτε αλλάζουν οι πολλοί συμπεριφορές του. Μάλιστα. Τι πρέπει να γίνει τώρα, αίματα που τίθενται και από τους κατοίκους, αλλά και από το Κομμουνιστικό Κόμμα για την στήριξη της περιοχής. Και χθες και προχθές η περιοδία που έγινε και από το κόμμα μας, τη Μαρία την Κομνηνάκα και περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους, αναδείξαμε την ανάγκη άμεσα καταρχήν να προχωρήσουν οι έλεγχοι. Ειδικά στα δημόσια κτίρια, αλλά και στα σπίτια, να ξέρει ο κόσμος πού μπορεί να μείνει και πού δεν μπορεί να μείνει. Δεύτερο, είναι να υπάρξει πραγματική ανακούφιση για αυτούς οι οποίοι δεν έχουν πού να μείνουν. Δηλαδή να υπάρχει στέγη, τώρα μιλάμε και είναι φθινόπωρο χειμώνας, δεν είναι για σκηνές και. Ναι. Για επί μακρόν τώρα δεν γίνεται αυτό το πράγμα, να βρεθεί λύση στο πώς θα στεγαστούν αυτοί οι άνθρωποι. Εμείς καλούμε όλο τον κόσμο να δείξει την αλληλεγγύη του και έχουμε τέτοια φαινόμενα
και αναπτύσσεται μια αλληλεγγύη και από σωματεία και από φορείς και από απλό κόσμο, και αυτό είναι θετικό στοιχείο. Mm-hmm. Και από εκεί πέρα είναι υπάλληλοι για την επόμενη μέρα να μην χαθούν δουλειές, να μην χάσει κόσμο τη δουλειά του μετά από αυτήν την ιστορία, να πάρουν επίδομα ανεργίας αυτοί που είναι άνεργοι, να στηριχτούν στο 100% των ζημιών τους εργαζόμενοι, επαγγελματίες, όλος ο κόσμος, γιατί ο άνθρωπος ο οποίος έχει πάθει ζημιά το σπίτι του, σπίτι τύχη και σε σπίτι πρέπει να ξαναμπεί. Σωστά. Και τα τσίπουλα που συνήθως δίνονται δεν φτάνουν, χώρια που και αυτά δίνονται πολλές φορές με μια τεράστια χρονοκαθυστέρηση. Σωστά. Και υπάρχουν και περιοχές που ξέρουμε που έχουν πληγεί και από σεισμούς και από φωτιές και από πλημμύρες και που ακόμα περιμένουν. Και δυστυχώς η πείρα που έχουμε είναι ότι τα μεγάλα λόγια και υποσχέσεις δίνονται και από πρωθυπουργούς και από αξιωματικούς και από δημάρχους και τα αρέστα, όταν τα φώτα της δημοσιότητας είναι αναμένα, δίνονται με ευκολία και όταν αυτά σβήσουν, υπάρχει το σκοτάδι για όλους. Ξεχνιούνται. Βέβαια. Ξεχνιούνται τα πάντα. Η οργάνωση και η πάλι είναι μονόδρομος, η διεκδίκηση είναι μονόδρομος για όλους και τα μέλη και οι φίλοι του κόμματος θα κάνουν ό,τι μπορούμε για να εκφραστεί αυτό το πράγμα στην πράξη. Ήδη έχουμε ξεκινήσει, έχουμε πολύ μάλλον να ξάνουμε, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο.